τέσσερα ρευνά ξεχωριστά. Ναι. Δημήτρη, τι κάνει? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ. Σάσα. Καλά, κυρία Θεή. Μαρία μου, τι κάνει? Γελάει! Γελάει, με δάξει τα γέλια δύο μέρες. Έλα, γόρι μου, εσύ, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Τι θα κάνουμε? Ξέρω ότι σ' αρέσουν οι μελιτζάνες, οπότε... Πάρα πολύ. Είμαι μελιτζάνες. Είσαι μελιτζανού, θα κάνουμε σήμερα μελιτζάνες. Ναι. Πώς? Special. Τόσο ωραίες. Άστο, αλλού, πολύ μπροστά η συνταγή. Θα κάνουμε και δεύτερη μαγειρική σήμερα σίγουρα. 100% έκλειση. 100%. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε τα μπισκότα, τα υγιεινά με την βρώμη και την ζάχαρη τη μαύρη που είναι... Ωραία. Είναι πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικά. Δεν θυμίζουμε τίποτα ότι είναι, ότι προσέχουμε, είναι ψιλοϊγιεινά. Νομίζουμε ότι είναι κανονικά μπισκότα και πιο ωραία. Και οι μελιτζάνες τι φαγητό, πώς θα τις κάνουμε? Ουσιαστικά... Μου έχουν μείνει τα χθεσινά τα νιώκια. Πολύ ωραία. Κάτσε απλά να βάλω τέρμα τη φωτιά εδώ πέρα, να σουτάρω τις πυρηγές φλωρίδες και θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σε αρέσει... Οι πυρηγές φλωρίδες δεν είναι έτοιμες, βρασμένες. Ναι. Όχι βρασμένες, είναι έτοιμες, ψημένες. Κανονικά, τις ψήνουν και τις κάνουν. Απλά τι γίνεται, όταν παίρνουμε πυρηγές φλωρίδες και τις βάζουν σε βαζάκι με όλα αυτά τα συντηρητικά που έχουν, το συντηρητικό, το νερό, μπορεί να έχει ξύδι και αλάτι, χάνει τη γεύση, την καπνιστή που έχει. Εμείς θα δώσουμε πάλι πίσω την καπνιστή, τη γεύση που έχει. Μπορούμε να το κάνουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να κάψουμε τις μελιτζάνες, δεν έχουμε φωτιά σπίτι, ούτε μπορούμε να κάψουμε τις πιπεριές σπίτι, θα δείξω έναν τρόπο που τελικά οι μελιτζάνες έχουν καπνιστή γεύση. Πάρα πολύ καπνιστή γεύση και θα είναι φαγητό, φαγητάρα. Μάλιστα. Αυτό. Τα υλικά να μεταδούμε. Πάμε να δούμε τα υλικά και ξεκινάμε. Λοιπόν, θέλουμε 5 μελιτζάνες πλάσκες. 500 γραμμάρια πυρηγές φλωρίνης στο βάζο, ένα βαζάκι μεγάλο είναι 500 γραμμάρια. Ή δύο μικρά ή ένα μεγάλο θα πάρετε. Η συνταγή είναι πολύ ιδιαίτερη, πραγματικά σας λέω. Δηλαδή οι πυρηγές φλωρίνης κάνουν τη διαφορά εδώ πέρα. Μία ντομάτα κονκασέ, ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί, το έχουμε ξαναπεί ότι το κρασί το βάζουμε γενικά στην ντομάτα. Δύο κρεμμύδια ή τρία μικρά. Έχω τρία μικρά εδώ πέρα, αν έχετε δύο θα βάλετε δύο μεγάλα. 3-4 σκελίδες σκόρδο, η μελιτζάνα χρειάζεται οπωσδήποτε το σκόρδο, γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε. Μία κουταλιά ζάχαρη, ένα μάτζι ζωμό κότας σαν της μαμάς, 300 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα. Ξέρω ότι γενικά για να έχετε αίσθηση ότι τρώτε φαγητό πρέπει να βάλουμε και λίγο κρέας μέσα, γι' αυτό το λόγο θα βάλω λίγο γαλοπούλα μέσα, δεν τρόμαξε, φέι. 300 γραμμάρια φέτα, μαϊντανό δυόσμο για το τέλος, έτσι να το κάνουμε πιο όμορφο και βέβαια θα δώσει και γεύση. Λίγη ρίγανη προαιρετικά, αλάτι χοντρό και πιπέρι. Λοιπόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το τηγάνι νομίζω έχει πάρει φωτιά κανονικά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τόσο πολύ? Ναι. Λοιπόν, έχουμε βάλει 0 λάδι μέσα, τίποτα. Έχουμε στραγγίσει καλά τις πιπεριές φλωρίνες. Καλό θα ήταν να τις πάρουμε. Αυτό που έχει βγει τι είναι? Είναι το νεράκι που έχουν μέσα για να τις κρατάει ζωντανές, να μην χαλάνε. Λοιπόν. Ωραίες οι πιπεριές φλωρίνες. Είναι καταπληκτικές. Απλά τι γίνεται είναι αυτό που σου είπα, ότι εκείνη την ώρα όταν τις κάνουν σίγουρα έχουν καπνιστή γεύση. Μετά σιγά σιγά λιώνεται η καπνιστή γεύση, είναι λογικό. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα ξαναδώσουμε καπνιστή γεύση. Πώς? Σε ένα καυτό τηγάνι, τις βάζουμε σκέτες. Και θα ξαναβγεί. Και θα ξαναβγεί. Χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Πολύ ωραία μυρωδιά. Και θα δεις τώρα πώς θα ζωντανέψουμε. Και θα τις βάλεις στα κάρβουνα, μυρωδιά. Ναι, ακριβώς αυτό θα ξανακάνουμε. Θα ξαναζωντανέψουμε τις πυρηγές φλωρίνης. Και αυτό εδώ, αυτό βάλουμε μέσα στη σάλτσα μας. Οπότε ουσιαστικά η σάλτσα ντομάτας θα είναι σάλτσα ντομάτας και πυρηγιάς φλωρίνης. Και θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ γευστικό. Πώς το βλέπεις τώρα? Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω καταλάβει τι φαγητό θα κάνουμε. Περίμενε, το έχω στο φούρνο για να το βγάλω να το τελειώσω μετά. Ναι, δεν είναι έτοιμο ακόμα. Περίμενε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Να το. Λοιπόν. Γυρνάω μία για να δείτε. Άμα δεν πάρει ωραίο χρώμα, όπως παίρνει αυτή, δεν θα τις βγάλετε, εντάξει. Απλά θα τις γυρίσω ίσα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε εμείς τις μελιτζάνες. Όσο περισσότερο νερό βγάλετε, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν. Εμένα και με μακαρόνια θα μου άρεσαν οι πυρηγές με τις μελιτζάνες. Είναι καταπληκτική και σαν σάλτσα για μακαρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε και σάλτσα για τα μακαρόνια, θα σου δείξω. Λοιπόν. Παίρνουμε 3 μελιτζάνες. 5 μελιτζάνες. Εδώ έχω 3, στις 5 πίσω τις έχω ξαλμυρισμένες. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους να τις κάνετε. Ή θα μάθετε να χρησιμοποιείτε λίγο καλύτερα το μαχαίρι και θα τις κόψετε, αλλά δεν θα τις χαράξετε μέχρι το τέλος. Θα τις κόψετε και θα αφήσετε εδώ πέρα τη φρούδα να το κρατάει. Ή, άμα δεν μπορείτε να το κάνετε με το χέρι, θα πάρετε ένα πυρουνάκι από μέσα ή ένα μαχαίρι και θα το χρησιμοποιήσετε σαν οδηγό. Δηλαδή, παίρνω ένα μαχαιράκι, έτσι όπως είναι. Βάζω δίπλα τη μελιτζάνα. Βλέπεις? Για να σταματάει το μαχαίρι. Για να σταματάει το μαχαίρι. Και παπ. Γιατί δεν το κάνουμε έτσι όπως μας είχες δείξει την άλλη φορά το ξαλμύρισμα? Ποιο? Γιατί θα κάνουμε διαφορετική συνταγή τώρα.
Θα σου δείξω, θα ψήσουμε ολόκληρες τις μελιτζάνες στο φούρνο. Για να θυμίζει περισσότερο ποιο θέλει το. Τώρα θα σου δείξω. Λοιπόν, θες να κόψεις μία σύνα να προσπαθήσεις, χωρίς να τη χαράξεις μέχρι το τέλος. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα οι πυπεριές. Οι πυπεριές τώρα θα γίνουν σαν να είναι ολόφρεσκες, σαν να τις έχουμε βάλει πάνω στα κάρβουνα. Δέστε εδώ πέρα, άρχισαν να παίρνουν πάλι το ωραίο το χρώμα αυτό. Και βέβαια είναι και χωρίς τη φλούδα, οπότε μας διευκολύνουν πάρα πολύ να πάρουμε έτοιμες συσκευασίες. Φλωρίνης. Μπράβο. Και πιο χοντρές να τις κόψεις, δεν μας πειράζει. Μπράβο. Το πιάσετε έτσι. Όλοι το καταλάβουν. Τέλειο. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος πως θα κόψεις ένα κομματάκι. Όχι, γιατί. Με το που γύρισε. Λοιπόν, Φέη μου. Χοντρό αλάτι και παίρνουμε και βάζουμε μέσα. Σε κάθε μία τέτοια θα βάλουμε και χοντρό αλάτι. Θα πάρει και εγώ λίγο. Και θα τις βάλουμε στο φούρνο. Όχι, τώρα θα τις αφήσουμε να ξεπικρύσουν. Τις άλλες όμως είπαμε ότι τις ξεπικρύσουμε στο φούρνο. Δεν ξέρω. Στο παπουτσάκι, βρε. Δεν τις χαλμυρίναμε ποτέ στο φούρνο. Τι, πού τις βάλαμε. Δεν ξέρω. Μήπως βλέπεις και άλλες εκπομπές μαγειρικής και ίδιες βεροφίες. Δεν είχες πάρει και τις έκανες χαρακές σε κάθε... Ναι, και τις έβαλα αλάτι και τις άφησα έξω να ξαλμυρίσουν. Έξω τις είχαμε αφήσει. Βέβαια, ρε φίλε. Η διαφανή από τότε δεν το έχω καταλάβει. Μπειράζει, εντάξει. Έξω τις είχαμε βάλει. Βέβαια. Και μετά τις έπλυνες. Ορίστε. Μετά τις είχες πλύνει. Μετά τις πλύναμε. Λοιπόν, ρίξε το αλάτι και θα σου δείξω πώς θα γίνει. Έτοιμο είναι. Ωραία. Βάλτε στην άκρη και θα δείξουμε. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μετά από περίπου μία ώρα θα βγάλουν όλη την πικρίλα που έχουν και θα γίνουν έτσι, θα φαίνονται σαν να είναι ψημένες, θα έχουν αφυδρατωθεί, θα έχει φύγει όλο το ζουμί από κάτω. Αυτό είναι το ζουμί που είναι όλη η πίκρα της μελιτζάνας. Οπότε τώρα μπορούμε να πάμε να τις πλένουμε, να τις πλύνεις εσύ προσεκτικά και να τις φέρεις πάλι πίσω. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ συνεχίζω εδώ πέρα με τις πιπεριές μου. Δες εδώ πέρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση τώρα εδώ πέρα, για να καταλάβετε. Όταν κάνουμε κανονικά τις φλωρίνες, γύρω-γύρω τις βάζουμε πάνω στη φωτιά και γύρω-γύρω καίγεται η φλούδα, μετά τις βάζουμε σε ένα μπολ, τις τυλίγουμε μία με βράνη για να φύγει η πέτσα πολύ εύκολα. Αλλά πάντα πέτσα σίγουρα θα μείνει. Και αυτή η πέτσα που έχει φλωρίνες είναι άσχημη να τη φας και πολλές φορές την καταλαβαίνουμε στη γλώσσα και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Αυτές που παίρνουμε έτοιμες συσκευασίας είναι αποφλοιωμένες τέλεια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και το καπνιστό άρωμα πάλι θα το πάρει και αυτά τα κομματάκια που είναι γευστικά δεν είναι σκληρά σαν αυτά που είναι της πέτσας αλλά είναι η κανονική περιαφλωρίνηση, οπότε αυτά εδώ τρώγονται. Να, το τρώω κι εγώ. Έχουν γίνει πολύ σπεσιάλε. Φουσίλι με γαρίδες. Και τι άλλο, έβαλες και άνηθο. Σίγουρα εγγυημένη συνταγή. Φέ, τι γίνεται με τις μελιτζάνες. Ακόμα μία μου έχω. Ωραία. Λοιπόν. Σαπουνάδα. Ρε παιδιά. Με κοντεύει. Παιδιά, σας παρακαλώ. Έχουμε να τελειώσουμε μια συνταγή εδώ πέρα, να βάλουμε σαπουνάδα. Να δείξω λίγο την πικρίλα. Α, ναι, αλλά να δείξει το ζουμί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι κακό, σβού, χι. Εντάξει, δεν το θέλουμε. Αυτό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι οι πιπεριές, τις βάζουμε σε ένα μπλέντερ. Μία. Δύο. Προσέξτε, δεν έχω βάλει καθόλου μα καθόλου λάδι, έτσι. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται. Κάτι που κάνω. Το τηγάνι δεν καίγεται, θα καθαρίσει γιατί είναι αντικολλητικό, εντάξει. Αυτό το τηγάνι όμως, επειδή έχει πιάσει αυτή εδώ πέρα κάτω το μαύρο, δεν το θέλουμε στη σάλτσα μας, οπότε ή θα αλλάξουμε τηγάνι ή θα πλύνουμε αυτό το τηγάνι, εντάξει. Πικρό. Βάλε ένα άλλο τηγάνι πάνω τώρα. Πάνω. Είναι αυτό, είναι εγώ. Να το πω κάτω. Μικρό. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Θα βάλουμε λάδι πάνω στις μελιτζάνες. Τις μελιτζάνες σε λίγο θα τις κάνουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. Εντάξει. Ναι. Κάτσε τις αφήνουμε εδώ στην άκρη. Μαζί με το σκεύος που τους άλλους θα κάνουμε τις μελιτζάνες. Ή βασικά τις βάζουμε κατευθείαν στο σκεύος. Δεν τις σκούπισα. Θες να τις σκουπίσω. Όχι, εντάξει, βγάζω εγώ το παραπανίσιο το νεράκι.
Απλά του ζουμπάτε και φεύγει το παραπάνω. Σαν τι γίνεται αυτό το φαγητό. Το έτσι ολόκληρη θα μείνει. Ολόκληρη. Και είναι πάρα πολύ όμορφο και να το βλέπεις και να το τρως. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Θυμίζει περισσότερο φαγητό. Γιατί άμα πάρεις μελιτζάνες και τις ψιλοκόψω, ποτέ δεν μου φαίνεται ότι έχω φαγητό να φάω. Ενώ άμα τις ψήσω έτσι όπως είναι, βγαίνει τελικά φαγητό μέσα από το φούρνο. Λοιπόν, το αφήνω εδώ στην άκρη και πάμε να ψιλοκόψουμε κρεμμύδια, σκόρδα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Στο τηγάνι. Ναι. Όπα. Τι? Δεν πέφτει πολύ από εδώ. Δεν πέφτει πάρα πολύ. Καλά σου λέει, Φέη. Λοιπόν, θα μου πάρεις και θα μου βάλεις μαζί με τις πιπεριές ένα ντοματάκι κονκασέ και θα μου το χτυπήσεις στο μίξερ. Εδώ πελιτέ δεν θέλεις? Όχι. Γιατί θέλω πολύ ζουμί για να ψηθούν οι μελιτζάνες μου. Δεν θέλω να δέσει πάρα πολύ η σάλτσα, γιατί το πελιτέ το βάζουμε για να δέσει σάλτσα, για να δώσει σώμα, όπως έχουμε πει. Αυτό που θέλουμε είναι περισσότερο νερό μέσα για να μπορέσουν να βράσουν τελικά οι μελιτζάνες στο φούρνο. Να ψηθούν, όχι να βράσουν, γιατί ουσιαστικά τις κάνουμε ψητές. Λοιπόν, αυτό εδώ το βάζουμε πάλι μέσα. Να θυμάστε πάντα, μα πάντα το καπάκι το βάζετε μέσα, γιατί. Ας το φέρει, το κάνω. Να ξέρεις ότι. Θα σου πω κάτι πολύ βασικό. Εντάξει, όταν κάτι δεν γίνεται πολύ εύκολα, μην προσπαθείς γιατί θα το σπάσεις. Παιδιά, όλα έχουν τον τρόπο τους. Εγώ παίζω τη θέση μου, το ξέρω. Ναι, από μένα, σώθηκε. Λοιπόν, δύο κρεμμυδάκια, τρεις σκελίδες σκόρδο, θα βάλετε σκόρδο, μην μασάτε. Θα ψηθεί πάρα πολύ ώρα το φαγητό μας. Ναι, ίσα το χτυπήσαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορείς να φανταστείς τη σάλτσα πόσο ωραία έχει γίνει μαζί με την βεριά, την καπνιστή και την ντομάτα. Δεν υπάρχει γεύση της και δεν έχει πάει κάτι παρόμοιο. Ναι, δίνει άλλη νότα, τελείως διαφορετική γεύση στην ντομάτα. Δηλαδή, η ντομάτα. Και σε μπουσκέτα θα ήταν ωραία αυτό. Καταπληκτικό σε μπουσκέτα, αλλά πρέπει να το ψήσουμε πρώτα. Γιατί η ντομάτα είναι μία. Εντάξει, πρέπει να το βράσουμε. Δηλαδή, στη σάλτσα μας κανονικά πρέπει να βράσουμε. Λοιπόν,